Βρισκόμαστε με τον κύριο Στράτο. Με τον κύριο Στράτο, έρχεστε συχνά εδώ? Από το 78 συνεχώς. Τι γνώμη έχετε για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα? Τα γήπεδα και οι εγκαταστάσεις. Ναι, πιστεύω ότι δεν είναι η ιδανική κατάσταση. Απέχει και πάρα πολύ από την ιδανική και αυτό συμβαίνει για αρκετά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Στην ουσία είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένο το μέρος. Με διάφορα προσχήματα. Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός να δοθούν ριζικές λύσεις. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όλη αυτή η τεράστια περιοχή να αξιοποιηθεί και έχει δίκιο το κράτος και μέσα σε αυτήν την μέρημνα και την επένδυση που πρόκειται να γίνει να υπάρχει ένας χώρος για μας που ερχόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γενικά για την νεολαία, για τους αθλούμενους. Διότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι ένας τρόπος ζωής για τον κόσμο, για το δικό του το καλό και για την υγεία και του κράτους σε πολλά σημεία. Δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί? Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί, ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί από εδώ και πάνω, ειδικά όλος, αλλά πρέπει να υπάρξει μέρημνα και για μας, γενικά για τους πολίτες, σοβαρός χώρος, έστω και με ένα μικρό τίμημα ας πούμε το μήνα, γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουν επισέλθει διάφοροι αλλοδαποί οι οποίοι δεν έχουν πού αλλού να πάνε και δημιουργούν ζημιές, προβλήματα, έχουν σπάσει τα ποδητήρια, έχουν κάνει κλοπές, έχουν ρημάξει και ανυποψία στους πολλούς. Εμείς λίγο πολύ είμαστε υποψιασμένοι και προφυλασσόμεθα, αλλά δυστυχώς πρέπει να μπει μια τάξη όλο αυτό το πράγμα. Θα προτιμούσα λοιπόν να υπάρχει ένας χώρος για τους αθλούμενους μέσα σε ένα ευρύτερο χώρο που θα γίνει η επένδυση. Να υπάρχει, νομίζω ότι... Επένδυση πιστεύετε να γίνει προς όφελος των πολιτών ή προς όφελος του ελληνικού κράτους? Να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Το όφελος του ελληνικού κράτους. Το όφελος του ελληνικού κράτους μπορεί να είναι καζίνο, ας πούμε. Το να ανοίξουν θέσεις εργασίας θα είναι με 800 ευρώ το μήνα, ναι, κοιτάξτε, και με λιγότερα. Αυτά ακούστε. Ζούμε σε εποχές οι οποίες όλα αυτά με ένα κράτος σοβαρό, το οποίο για να το επιλέξουν το σοβαρό κράτος πρέπει οι Έλληνες πολίτες να γίνουν πρώτα σοβαροί και μετά να πάμε σε αυτά που λέτε, έτσι, διότι όταν δεν υπάρχει ένα σοβαρό κράτος που θα ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει σοβαρούς πολίτες υπεύθυνους, δεν θα έχει αυτά που λέτε.